όπως είπες και εσύ, δυστυχώς το γήπεδο δεν ήταν κλειστό, ήταν κλειδωμένο εκ των έσω. Τα άτομα που αθλούνταν εκείνη τη στιγμή, αυτό έγινε τη Δευτέρα το βράδυ, δεν ήταν παραπάνω από 7 με 8 και καλύπτανε περίπου λιγότερο και από το μισό του γήπεδου. Εμείς σήμερα ήρθαμε εδώ στο Δήμαρχο να διαμαρτυρηθούμε, δυστυχώς δεν τον βρήκαμε, γιατί το ωράριο που μας έχουν στείλει να φέρουμε τα παιδιά μας, μικρά παιδιά ή εγγόνια, 5, 6, 8 έως 15 χρονών, άλλαξε εντελώς ευδιαστικά από πέρσι και πρόπερσι που ίσχυε 7 η ώρα το βράδυ και έγινε 8.30, 9, 9.30, δηλαδή με σκοπό να μας πάνε τα μεσάνυχτα. Αν είναι δυνατόν, ένα μικρό παιδάκι να μπορέσει δηλαδή να αθληθεί εκείνη την ώρα. Εμείς θέλουμε αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια να συμβεί και τώρα, το ωράριο να μην αλλάξει. Κάποιοι στο ΚΕΠΑΠ, ο κ. Λαμπρινός, ο κ. Φιλιππακόπουλος, δημιουργούν, φαντάζομαι, αυτό το θέμα, το οποίο είναι άδικο, κατά τη γνώμη μας, γι' αυτό ήρθαμε και σήμερα και σίγουρα θα βρούμε την άκρη, γιατί θα προσπαθήσουμε κι εμείς, μέσα από τις όποιες δυνατότητες υπάρχουν, σαν φορέα, σαν ομάδα, να βρούμε το δίκιο μας. Για τα 7 άτομα, το μισό γήπεδο δεν φτάνει. Και περισσεύει. Αλλά κατά άλλους, πρέπει τα 80 παιδάκια που ήσαν προχθές τη Δευτέρα, κατά κάποιους, όχι κατά άλλους, και περιμέναμε απ' έξω με κλειδωμένες τις πόρτες. Δεν τα ανοίγαν οι άνθρωποι. Όχι, βέβαια, και φύγανε. Έτσι. Αυτό φαντάζομαι να μην συμβεί και σήμερα ή και στην πορεία. Γι' αυτό κοιτάμε να έχουμε κάποια συνάντηση με κάποιους, με τον αρμόδιο αυτό, είτε αυτό είναι ο κ. Λαμπρινός, είτε ο κ. Φιλιππακόπουλος, τους οποίους γνωρίζουμε αρκετοί από εμάς και θέλουμε προσωπικά και εγώ, μέσω του καναλιού σας, να κοιτάξουμε να βρούμε μια λύση που να εξυπηρετεί όλους. Δεν ζητάμε να φύγει καμία ομάδα από κανένα γήπεδο. Ζητάμε όμως το δίκαιο μας, ισόνομα και το ωράριο, ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδάκια, να είναι λίγο πιο ευαίσθητοι κάποιοι. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο.